Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Νέο βιντεάκι με unboxing για μετά τις γιορτές. Ένα απλό αλλά ωραίο γκατζετάκι, μάλλον περισσότερο για την οικοκυρά, θα δούμε στη συνέχεια. Και ελπίζω όλοι να περάσατε καλά τις γιορτές και να έχετε χωνέψει και το αρνί. Πάμε όμως να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα, το συγκεκριμένο έχει έρθει από Banggood, αλλά μάλιστα είναι από την αποθήκη της Τσεχίας, αλλά κάλλιστα μπορείτε να το βρείτε και στην ελληνική αγορά. Και για να πω την αλήθεια, η ιδέα για να φέρω το συγκεκριμένο πρώτα ξεκίνησε από ένα email που μου ήρθε από το Mi Store το ελληνικό, το οποίο στα μέσα Απριλίου το είχε σε προσφορά. Μάλιστα, ανοίγω εδώ παρένθεση, ευτυχώς υπάρχει ακόμα αυτή η προσφορά. Αυτή η προσφορά λοιπόν έλεγε ότι το συγκεκριμένο, που είναι όπως βλέπετε ένα σκουπάκι χειρός, από 70 ευρώ, 69,90, που το είχε πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, το έδινε λόγω των εορτών του Πάσχα και τα λοιπά στα 49,90. Επειδή εγώ ήδη από τις αρχές του χρόνου περίμενα τον Banggood ένα αντίστοιχο σκουπάκι χειρός, επαναφορτιζόμενο με USB που ήθελα, και όχι με φορτιστή αυτοκινήτου, τελικά υπήρχε πρόβλημα που την ακυρώσαν την παραγγελία, δεν υπάρχει διαθέσιμο. Λέω εντάξει, κάποια στιγμή θα πάρω ένα φθηνότερο από το συγκεκριμένο, γύρω στα 25 ευρώ. Όταν όμως ήρθε το συγκεκριμένο και επειδή έχει πολύ καλές, όπως θα δούμε, προδιαγραφές, λέω ευκαιρία είναι. Αλλά για να κοιτάξω και στο Banggood, καλή τιμή 49,90 από 69,90, αλλά για να κοιτάξω και στο Banggood, και πάω λοιπόν στο Banggood και είναι διαθέσιμο ακόμα και σήμερα από την αποθήκη της Τσεχίας σε ακόμα φθηνότερη τιμή. Και το τονίζω αυτό, από την αποθήκη της Τσεχίας, διότι το παράγγειλα από εκεί και ήρθε σε 6 μέρες. Δηλαδή είμαι περίεργος αν κάποιος, τουλάχιστον πριν το Πάσχα που ήταν και λίγο πιο αυστηρό το lockdown και δεν είχαμε και τα click away και τα λοιπά, το έπαιρνε από το ελληνικό Mi Store και με τις ελληνικές μεταφορικές υπηρεσίες και τους courier, θα το έπαιρνε σε 6 μέρες. Πάρα πολύ αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση, θα πούμε και στο τέλος πάλι για την τιμή. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε brushless motor, που σημαίνει το μοτέρ του, cordless dust removal, είναι δηλαδή έχουμε να αφαιρέσουμε τη σκόνη χωρίς καλώδια, το πιο σημαντικό, high efficiency filtration, έχει φυσικά τα φίλτρα που χρειάζονται για να είναι σωστό και ο αέρας που βγάζει να είναι ωραίος, light, white and compact, είναι μόνο μισό κιλό το βάρος του, powerful suction, δηλαδή πολύ δυνατή απορρόφηση. Εδώ να πούμε ότι το συγκεκριμένο handheld σκουπάκι είναι στα 13.000 Pascal PA, όπως θα το δείτε. Αυτή είναι η δύναμη αναρρόφησης. Αν θυμάστε, είχα αναφερθεί εκτενώς στο βίντεο που σας έδειξε τη σκούπα της Dirma, θα σας βάλω κάπου εδώ πάνω το link. Φανταστείτε, εκείνη είχε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 16.000. Αυτό έχει στα 13.000. Για να καταλάβετε ενδεικτικά, μία ρομποτική σκούπα έχει αντίστοιχη δύναμη σε Pascal 2 με 3.000. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά στο θέμα της αναρρόφησης. Και easy top empty dirt container, δηλαδή πολύ εύκολο από το πάνω μέρος για να μπορούμε να βγάλουμε την σκόνη. Και φυσικά εννοείται ότι δεν έχουμε σακούλες και τέτοια πράγματα. Κάτσε να βρούμε τώρα από πού ανοίγει, να μην το... Α, από εδώ. Λοιπόν, ωραία, ανοίγει λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο και έχουμε μέσα το σκουπάκι, το οποίο παρόλο έχει έναν αλφα όγκο, δεν είναι όμως τόσο βαρύ, είπαμε είναι γύρω στο μισό κιλό, τα αφήνουμε στην άκρη. Manual, φυσικά σε πάρα πολλές γλώσσες, δεν είναι φυσικά στα ελληνικά, είναι όμως αγγλικά. Αν το παίρναμε από εδώ θα είχαμε φυσικά και ελληνικά. Καλωδιάκι USB σε Type-C για τη φόρτιση, πάρα πολύ σημαντικό. Φορτιστή, εδώ πλέον πάνε τα συμπέρουμε κινητά και δεν έχει φορτιστή. Δεν πρέπει να είναι κάποιες ιδιαίτερες, για να το δούμε εδώ κοντά, από θέμα
VAT, με όποιο, πιστεύουμε έναν οποιοδήποτε φορτιστή που έχουμε για το κινητό μας μπορούμε αντίστοιχα γρήγορα να τη φορτίσουμε, και έχουμε και δύο αξεσουάρ, ένα που έχουμε μία προέκταση στο κομμάτι της αναρρόφασης και ένα που έχουμε ένα βουρτσάκι με εδώ ένα χτενάκι εδώ στην άκρη, πώς να πούμε, ένα σκουπάκι για να μπορούμε να σκουπίζουμε πιο όμορφα πάνω σε μία επιφάνεια. Εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο, ωραίο το κουτάκι και πολύ ωραίο το άνοιγμά του. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε στα γρήγορα και ελπίζω να έχει και λίγο μπαταρία, να το κάνουμε και μία μικρή επίδειξη. Λοιπόν, αυτό είναι το σκουπάκι, αυτό εδώ είναι η προέκταση που μας δίνει για να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά με αυτήν εδώ θα σκουπίζουμε πιο πολλές φορές. Μπαίνει εδώ μπροστά κατά αυτόν εδώ τον τρόπο για να δω, ναι, και ασφαλίζει, έτσι το βλέπετε, οπότε ήδη έχει πάρει ένα αλφα μήκος και κάποια χοντρά μπορούμε να τα μαζέψουμε και έτσι. Και εδώ έχουμε και τη δεύτερη επέκταση, να την ανοίξουμε και αυτή, η οποία είτε μπορεί να μπει απευθείας πάνω στο βασικό σκουπάκι ή πάνω στην προέκτασή του. Να το βάλουμε εδώ πάνω στην προέκταση για να το δείτε, που μπαίνει πάλι με την ίδια λογική, έτσι το βλέπετε εδώ, και πάλι μπορούμε εδώ να πάμε εδώ πολύ ωραία και χτενίζοντας θα έλεγα και σκουπίζοντας. Με λίγο τράβηγμα αυτά βγαίνουν έτσι, να βγάλουμε αυτό, να βγάλουμε και αυτό. Θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε και έτσι να σκουπίσουμε, αλλά εντάξει δεν είναι τόσο βολικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ να πούμε, κουμπί εννοείται power off, εδώ έχουμε, να σας το δείξω εδώ πέρα, την απελευθέρωση για το καπάκι. Ελπίζω μόνο να το κάνω σωστά, ναι, από εδώ βγαίνει, σωστά το κάνω, να το, το οποίο εδώ προφανώς μαζεύεται όλη η σκόνη, οπότε θα πάμε στον κάδο, στα σκουπίδια θα κάνουμε, ναι, έτσι θα φύγει η σκόνη, και κάποια στιγμή μία στο τόσο μπορούμε να βγάλουμε και το φίλτρο, νομίζω, ναι, είναι βιδωτό, εντάξει μην το βγάλω τώρα, βιδώνει δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, το βγάζει, βλέπετε είναι με μεταλλική υφή μέσα, και μπορούμε να το καθαρίσουμε και αυτό, να το πλύνουμε ας πούμε και να στεγνώξει, και με αυτόν τον τρόπο ξανακάνουμε έτσι και αυτόματα έχει κλειδώσει. Τώρα να κάνουμε ένα, από το κάτω μέρος βλέπετε Type-C για τη φόρτιση, δεν έχει κάτι άλλο, αυτή είναι η σκούπα. Τώρα με το Power On βλέπετε ανοίγει και ήδη μπήκε σε mode λειτουργίας. Εδώ νομίζω είναι το αργό και εδώ είναι το πολύ δυνατό, και άλλο ένα κλείνει. Να πω εδώ τώρα στο αργό, το πιο ήσυχο το κλείσε γιατί κάνει και θόρυβο, μπορεί να δουλέψει περίπου στα 30 λεπτά με γεμάτη την μπαταρία του, ενώ στο πολύ δυνατό δουλεύει γύρω στα 9 λεπτά, οπότε εντάξει η φόρτισή του δεν παίρνει πάρα πολύ ώρα, μου φαίνεται θέλει γύρω στη μία μισή ώρα και κάτι. Πρακτικά κάθε φορά που τελειώνει θα το βάζει και σε μια μπριζούλα όπως θα έχετε κάπου πρόχειρα, μια Type-C όπως το κινητό σας, να το φορτίζετε ανά πάση στιγμή, το έχετε εκεί στη γωνία, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε να σκουπίσετε. Και τώρα που είπα να σκουπίσουμε, για να κάνουμε και μια μικρή επίδειξη, έχω φέρει εδώ πέρα και λίγο ριζάκι και 2-3 φιστίκια, να τα βάλουμε εδώ έτσι να δούμε όντως κάνει δουλειά ή μας κοροδεύουνε και θα τα μαζεύω μετά με το χέρι τα ρίζια και τα φιστίκια. Πάμε λοιπόν στο, κάτσε να κλείσω αυτό εδώ, εδώ ασφάλεια, και ανοίγουμε στο σιγανό. Και το βλέπετε ήδη μέσα πως τα μαζεύει, και το φιστίκι το μάζεψε, βέβαια αυτό μάλλον το έχει μαγκώσει, ναι, δεν χωράει να περάσει από την τρύπα και την έχει φρακάρει, άρα το κλείνω και το αφήνω να πέσει. Το φιστίκι είναι πολύ χοντρό για να το αφήσει να το περάσει, οπότε να το βάλω στην έκρη. Είναι για απλά πραγματάκια, κυρίως σκόνες, αλλά βλέπετε εδώ το ρύζι ή κάνα καφέ και τα λοιπά μπορεί να το μαζέψει. Πάμε να το βάλω και στο γρήγορο. Σας το λέω τώρα γιατί θα πάλι θα κάνει λίγο θόρυβο.
Και όπως βλέπετε, πολύ εύκολα μπορώ να καθαρίσω και το πληκτρολόγιο, το mousepad και τα λοιπά. Εντάξει, για τέτοια μεγάλα, ναι μεν έχει τη δύναμη να τα ρουφήξει, αλλά θα μαγκώσει η δίωδος, πότε θα το καταλάβετε, δεν μπορούν να χωρέσουν εδώ μέσα. Και καλό είναι αυτό, δεν είναι για τόσο μεγάλα πράγματα, εκεί θα πάρετε μια μεγάλη σκούπα. Αλλά βλέπετε ακόμα το ρύζι το πήρε μέσα, το ρούφιξε κανονικά, φανταστείτε πόσο μάλλον στη σκόνη. Άρα πάρα πολύ καλή αγορά, πολύ δυνατό, πολύ χρήσιμο, εύκολο και στη χρήση και στη φόρτιση, δύναμη καλή. Και καταλήγουμε τώρα για την αγορά. Οι επιλογές είναι δύο, ακόμα υπάρχει προσφορά, προσέξτε, θα σας βάλω εγώ το link, γιατί στο site είναι λίγο δύσκολο εδώ το ελληνικό στο Mi Store να το βρείτε, θα σας βάλω εγώ το link να πάτε κατευθείαν. Ακόμα και σήμερα λοιπόν ευτυχώς υπάρχει σε 49,90, οπότε ή το παίρνετε από εκεί ή το παίρνετε από Banggood, τσέχικη αποθήκη, εγώ σας είπα μου ήρθε σε 6 μέρες και αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο βλέπω είναι σε προσφορά στα 40€, εγώ το είχα πάρει φανταστείτε 38 με τα ταχυδρομικά. Ήταν 36-37 κάτι με το κουπονάκι, με τα ταχυδρομικά πήγε 38. Αυτή τη στιγμή είχε 40,5€ ταχυδρομικά. Θα προσπαθήσω να σας βρω και κουπονάκι να κατεβάσουμε και λίγο ακόμα την τιμή. Οπότε είναι καθαρά θέμα επιλογής σας. Θέλετε Banggood Ευρωπαϊκή Αποθήκη, θα γλιτώσετε τουλάχιστον ένα δεκάρικο. Θέλετε ελληνικό κατάστημα, θα το πάρετε στα 50€ με την εγγύηση φυσικά τη διετή του ελληνικού καταστήματος. Οπότε αυτά για το σκουπάκι της Xiaomi. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάμε και ένα καινούριο διαφορετικό project, αλλά θα τα πούμε από Δευτέρα. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.